Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Παπαδάκης έχει το λόγο, γιατί στους κερδισμένους αυτών των αυτοδιοικητικών εκλογών ήταν το ΚΚΕ. Έτσι, έχετε αυξήσει τα ποσοστά σας σημαντικά και έχετε κερδίσει και 5 δήμους. Ο κύριος Πελετίδης την πήρε την Πάτρα, έτσι δεν είναι? Σε έναν αρνητικό συσχετισμό δύναμης, το Κομμουνιστικό Κόμμα και στην προηγούμενη κάλπη και σε αυτή επιβεβαίωνε μια ανωδική πορεία με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Εισπύρωσης. Καταγράφηκε και από την προηγούμενη με τις περιφέρειες που ξεπέρασαν το 10% τα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Εισπύρωσης. Και ταυτόχρονα είχαμε στην Ικαρία από την προηγούμενη Κυριακή και τώρα στην Πάτρα, στο τρίτο μεγαλύτερο δήμο της χώρας, ένα αποτέλεσμα με εμβληματική σημασία και γενικότερη πολιτική σημασία συνολικότερα για όλη Βλέπουμε την Ελλάδα. Βλέπουμε τον κύριο Δούκα εμείς στα πλάνα μας, ο οποίος προχωράει για να φτάσει προς το περίπτερο του. Και βεβαίως αυτή η νίκη καταγράφηκε όχι μόνο στην Πάτρα και στο Χαϊδάρι και στην Κεσαριανή και στην Πετρούπολη. Μιλάμε για σημαντικούς δήμους της Αθήνας και οριακά στον Τύρναγο τι θα γίνει, αλλά η ουσία είναι ότι καταγράφεται ότι την επόμενη μέρα ο λαός μας θα έχει ένα ακόμα πιο ισχυρό αποκούμπι, ένα στήριγμα στον αγώνα του, στην πάλη του και στην αντιπολίτευση που πρέπει να υπάρχει, γιατί δεν πρέπει να προσδοκά κανένας από το λαό μας αντιπολίτευση μέσα στα παζάρια και στους ανταγωνισμούς ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, γιατί η αντιλαϊκή πολιτική θα είναι εδώ και όπως τα βρίσκανε και πριν και στις περασμένες κάλπες οι συγκεκριμένοι υποψήφοι και στην Αθήνα και αλλού και όλα τα εμβληματικά τα είχαν ψηφίσει και το διπλή ανάπλαση. Μάλιστα. Και τον μεγάλο περίπατο. Τα πανηγύρια αυτή τη στιγμή είναι μπροστά στο Μητρό Πανεπιστημίου, έτσι. Άρα, στο Πανεπιστήμιο. Να κλείσω. Έχει σημασία λοιπόν σήμερα ο λαός να δυναμώσει ακόμα περισσότερο την επόμενη μέρα την πάλη του και με ένα ισχυρό ΚΚΕ να συνεχίσει την πάλη, γιατί τα μεγάλα αντιλαϊκά μέτρα και οι αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις είναι στη συνέχεια πρώτο πυλό. Κύριε Παπαδάκη, η κοκορομαχία στο τραπέζι ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, και αν ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο θα έκανε, για το ποιος κέρδισε και ποιος έχασε, αποκαλύπτει την υποκρισία που μόνο το ΚΚΕ αποκαλύπτει και από την πρώτη κάλπη, ότι οι εκλογές είναι πολιτικές και τα περί αυτοδιοικητικών κριτηρίων κτλ. Πάνε περίπατο το βράδυ των εκλογών. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεύτερο, ότι ο Πρωθυπουργός ανέφερε για παραγωγική συνεργασία. Είναι ήσυχος ότι την επόμενη μέρα και με, και με το ΣΥΡΙΖΑ και με το ΠΑΣΟΚ μπορούν να τα βρουν. Με τον κύριο Πελετίδη δεν συνεργάστηκε ο κύριος Μητσοτάκης? Ο κύριος Πελετίδης συγκρούστηκε και γι' αυτό επανεκλέγηκε και τρίτη φορά. Συγκρούστηκε, δηλαδή. Διεκδίκησε κόντρα στις προτεραιότητες του κεφαλαίου, κόντρα σε επιχειρηματικά σχέδια. Γι' αυτό δηλαδή, λοιπόν δεν παίρνει ευρωπαϊκά προγράμματα ο κύριος. Βεβαίως και τα διεκδικεί και παραπάνω, γιατί είναι λεφτά του λαού. Δεν είναι της ευρωπαϊκής γενιάς γενικώς. Άρα λοιπόν έχει σημασία το γεγονός ότι η πραγματική αντιπολίτευση είναι η Λαϊκή Εισπύρωση, το ΚΚΕ που μέσα σε περιφέρειες και δήμους θα δώσει τη μάχη και την επόμενη μέρα απέναντι σε αυτό το μπλοκ της αντιλαϊκής πολιτικής που θα συνεχιστεί και την επόμενη μέρα.